Χαιρόμαστε για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, που φιλοξενούμε τον κύριο Τσίκα, ο οποίος είναι γνωστός πολιτικός αναλυτής, παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όχι όμως στην Ελλάδα, παράλληλα και τις καυτές διεθνείς εξελίξεις, είτε αφορούν το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο. Θέλουμε να ζητήσουμε τον σχολιασμό του, ξεκινώντας από τα εσωτερικά δρόμενα, από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία καθοδηγείται τις τελευταίες ώρες από απανωτές δημοσκοπήσεις. Καλώς ορίστε για άλλη μια φορά, κύριε Τσίκα, στο News Hub, και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί τον σχολιασμό σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Ναι, γεια σας κύριε Βραδάκη. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολιτικό τοπίο υπορευστοποίηση. Σωστά. Δηλαδή βλέπουμε πολύ χαμηλά ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά 22-23%. Δηλαδή είχε ήδη μία υποχώρηση στις ευρωεκλογές και βλέπουμε ότι τώρα έχει επίσης ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά. Επίσης βλέπουμε στο χώρο, ας πούμε, ας το πω, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ότι και τα δύο κόμματα που βρίσκονται σε αυτό το χώρο, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λόγω των εσωτερικών του προβλημάτων, έχει πολύ χαμηλή καταγραφή. Mm-hmm. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, παρότι έχει μία σταθερότητα, θα μπορούσε να το πει κανείς ότι είναι περισσότερο μία στασιμότητα. Δηλαδή, παρά την υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας και παρά τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι έχει, ναι μεν μπορεί δημοσκοπικά να φαίνεται δεύτερο κόμμα. Ναι, να έχει ενισχυθεί μία-δύο μονάδες. Αλλά... Ναι, αλλά είναι 12-13%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα δύο βασικά κόμματα του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς δεν μαζεύουν πάνω από 30% σε καμία περίπτωση. Αυτό γιατί συμβαίνει? Θα περίμενε ο πολίτης, από τη στιγμή που έχουμε την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, την ελεύθερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνω εγώ το χαρακτηρισμό, δεν τον κάνετε εσείς, να ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμβαίνει αυτό. Πού πάνε τα ποσοστά αυτά? Νομίζω πάνε πάρα πολλά ποσοστά στην ευδιευκρίνηστη ψήφο. Mm-hmm. Δηλαδή στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, λευκό, άκυρο, αποχή, ίσως κλπ. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει αποχή στις εκλογές. Νομίζω δηλαδή ότι ένα τμήμα του εκλογικού σώματος περιμένει να δει τι θα προτύψει στο μέλλον. Δεν αισθάνεται ότι αυτά που του προτείνουν ως ηγεσίες είναι τόσο αξιόπιστες όσο θα ήθελε, ούτε τα προγράμματα που προτείνουν, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι παρεμβάσεις, οι πρωτοβουλίες που γίνονται είναι σοβαρές και αξιόπιστες για μια κυβερνητική προοπτική. Και επειδή έχουμε και πολύ χρόνο θεωρητικά μέχρι τις επόμενες εκλογές, ότι είναι 3 ολόκληρα χρόνια, το οποίο είναι τεράστιο χρονικό διάστημα στην πολιτική, ναι, δεν βιάζονται. Mm-hmm. Παρατηρούν, βλέπουν, αλλά αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη σαφή στήριξή τους. Μετά τις εκλογές, τις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ και την εκλογή του νέου Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, ενισχύθηκε, όπως είπατε, δύο μονάδες, μία μισή μονάδα, ανάλογα τη δημοσκόπηση. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας, λοιπόν, 3-4 δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέτε ότι δεν έχει κάνει αυτή την αναστροφή, ενώ εμφανίζει προς τα έξω ότι πλέον είμαστε και ενωμένοι? Ναι, αλλά ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν αποφάσισε να μην αλλάξει την ηγεσία του. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό δεν δημιουργεί νέες προσδοκίες στο κοινό. Την πειθόλεπτη, σας υπενθυμίζω, ναι, ότι όταν είχε εκλεγεί πριν 2 χρόνια για πρώτη φορά ο σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, είχε φτάσει δημοσκοπικά φυσικά το ΠΑΣΟΚ για τους πρώτους μήνες σε 15, 16 και 17%. Διότι φαινόταν ότι κάτι μπορεί να παρουσιάσει. Βέβαια αυτό μετά ξεφούσκωσε. Έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι ενώ ήταν πολύ καιρό με προβολή
στα μέσα ενημέρωσης, διότι οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ κέρδισαν ένα τμήμα δημοσιότητας, υπήρχε το debate, ασχολιόταν στον βαθμό ο κόσμος. Μετά την εκλογή είναι πολύ χαμηλή η άνοδός του και ίσως και αυτή ξεφουσκώσει αν δεν υπάρξουν κάποιο τύπου άλλες εξελίξεις. Νομίζω δηλαδή ότι ο ευρύτερος κόσμος της κεντροαριστεράς θέλει κάτι διαφορετικό. Ίσως, εγώ θα το έλεγα ότι μάλλον θα δημιουργούσε μια δυναμική, μια αναδιάρθρωση ολόκληρου αυτού του χώρου. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένα από τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ΠΑΣΟ, Κίνημα Αλλαγής, δεν μπορεί από μόνο του να εκφράσει εναλλακτική λύση. Ίσως μια διαδικασία που θα τα περιλάμβανε, αλλά και θα τα υπερεύαινε ταυτόχρονα, γιατί δεν πιστεύω ότι ούτε μόνο μια απλή συνεργασία θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή με νέο πρόγραμμα, νέα στελέχη, ακόμα και νέα σχήματα και νέους συμβολισμούς και νέες ιδέες, ίσως αυτό θα ήταν κάτι που θα περίμενε, που θα κινητοποιούσε ένα κοινό της κεντροαριστεράς, αλλά αυτό ακόμα το περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει. Την ίδια ώρα όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσίκα, δείχνουν ενδυνάμωση των κομμάτων που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το σχόλιο σας παρακαλώ. Ναι, αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, αλλά αυτό συνεχώς ανεβαίνει. Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που αμφισβητεί τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά. Αυτό έχει σχέση και με πιθανόν ορισμένες επιλογές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, τα ομόφυλα ζευγάρια, η απόφαση, ξέρουμε ότι ένα υπερσυντηρητικό τμήμα του εκλογικού κοινού του δημιούργησαν αντιδράσεις και πήγε, ας πούμε, ένα κοινό προς τα εκεί. Ίσως οι διαδικασίες του ελληνοτουρκικού διαλόγου, διότι αυτό το κοινό συνήθως είναι και πιο εθνικιστικό, του δημιουργούν μια αντίδραση. Επίσης, μια συγκεκριμένη πρόσληψη του μεταναστευτικού προσφυγικού, το οποίο δεν είναι σε έξαρση η έννοια αλήθεια του τελευταίου διάστημα, αλλά από τα μέσα ενημέρωσης, από τα social media, προβάλλεται σαν κάτι γιγαντιαίο, δημιουργεί κάποιες φοβίες. Έτσι φαίνεται ότι κάποιο εκλογικό κοινό συντηρητικό πηγαίνει πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί το πρόβλημα είναι ότι ενώ αθρηστικά τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δίνουν ένα αξιόλογο ποσοστό, υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός σε αυτό το χώρο. Είναι πάνω από 3-4 σχήματα που διεκδικούν την ψήφο και αυτό δεν τους αφήνει να έχουν πολύ αισθητή παρουσία. Βέβαια, τα κόμματα αυτά ίσως θα ήταν αδικία να τα χαρακτηρίσουμε ως ακροδεξιά και σας το λέω αυτό. Μήπως αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη έρχεται και στην Ελλάδα, δηλαδή τι, η άνοδος της ακροδεξιάς? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα έχει μία αναλογία και με, την, ναι. και με τις ευρωπαϊκές τάσεις. Γιατί και εκεί όλα τα κόμματα δεν είναι ακριβώς ίδια αυτά που βρίσκονται στα δεξιά, ας πούμε, της κλασικής δεξιάς. Παρόλα αυτά, τέτοια φαινόμενα που σας είπα, δηλαδή ένας φόβος για πιθανά κύματα μεταναστευτικά και προσφυγικά, κυρίως μία ανασφάλεια που υπάρχει στον κόσμο από τις διεθνείς εξελίξεις, οθούν σε μία εθνική αναδίπλωση. Δηλαδή ο άλλος δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ασφάλεια μέσα σε μεγάλες υπερεθνικές οντότητες, όπως ας πούμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρεί ότι η λύση είναι επιστροφή στο έθνος κράτος. Βέβαια αυτό είναι λίγο αδιέξοδο, διότι ξέρουμε ότι τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι εθνικά, είναι υπερεθνικά και μερικές φορές είναι και παγκόσμια. Δηλαδή η κλιματική κρίση, το προσφυγικό, το θέμα της ασφάλειας δεν λύνεται στο εσωτερικό των εθνικών κρατών, διότι αυτά έχουν πια μικρές δυνατότητες. Μόνο με μεγάλες υπερεθνικές οντότητες μπορούν να υπάρξουν λύσεις. Όμως ένα τμήμα του κοινού αυτό δεν το καταλαβαίνει και πηγαίνει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε υπερδεξιά, υπερσυντηρητικά, αλλού ακροδεξιά και ούτω καθεξής. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις που έχουμε. Ο Ερντογάν είπε, ναι, η κήκη του Ερντογάν, να πάμε για όλα τα θέματα που μας χωρίζει με την Ελλάδα στο δικαστήριο της Κάκης. Εμείς λέμε από την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχουν θέματα που θα πάμε για να αποφασιστούν στη Χάγη σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Ένα-δύο θέματα μας χωρίζουν, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Πώς βλέπετε την εξέλιξη? Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει
στην ουσία του διαλόγου. Για πρώτη φορά, ναι, στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ζήτησαν από τους δύο υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν κατά πόσο υπάρχει έδαφος να προχωρήσουμε στην πιο βαριά ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Mm-hmm. Τώρα η επίσκεψη που θα κάνει στην Ελλάδα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, στις αρχές Νοεμβρίου, βασικά έχει το χαρακτήρα ότι να συζητήσουν επί της ουσίας τα θέματα, αλλά το πώς θα οργανώσουν το διάλογο για τα θέματα αυτά. Επειδή ξέρουν ότι οι διαφορές των απόψεων είναι μεγάλες και επειδή έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν δυσκολίες, θέλουν να βρουν ένα τρόπο συζήτησης ο οποίος να αφήνει κάποια στιγμή την ελπίδα ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο τύπου συμφωνία. Είτε στην απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ δύο χωρών, των δύο χωρών, είτε με μια κοινή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Θα υπάρξει αυτή η προετοιμασία τώρα από τους δύο υπουργούς εξωτερικών, πιθανόν να αναθέσουν και κάποια τεχνική προεργασία. Διότι πρέπει να σας πω ότι ειδικά για παράδειγμα τα θέματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών θέλουν και πολύ σοβαρή τεχνική προετοιμασία. Θέλουν νομικούς, θέλουν γεωγράφους, θέλουν χαρτογράφους. Διότι πρέπει να βάλεις κάτω να δεις τα διάφορα σενάρια πώς μπορεί να γίνει αυτή η οριοθέτηση. Οπότε, και αν ακόμα κάποια στιγμή δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, η προεργασία αυτή θα είναι πολύ σημαντική που θα έχει γίνει. Και τα τέλη Γενάρη, όταν ας πούμε υπάρξει το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, που αυτή τη φορά θα γίνει στην Άγκυρα, γιατί πέρυσι έγινε στην Αθήνα, εκεί καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει και μια κατηδίαν συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι θα αποτιμήσουν την πορεία αυτή της προετοιμασίας και θα δώσουν τις κατάλληλες για αυτούς εντολές για το πώς πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος από εκεί και πέρα. Άρα είναι υπερβολικά όλα όσα ακούγονται και γράφονται περί παραχώρησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί τονίζατε πάρα πολύ, παρατήρησα τη λέξη, βρισκόμαστε σε στάδιο διερευνητικό. Ναι, αυτό είναι η εντολή που έχουν πάρει και δεν έχουμε μπει ακόμα καθόλου στη συζήτηση. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν φοβίες και επιφυλάξεις για αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει, ο καθένας θα μπορεί να τοποθετηθεί, αλλά η συζήτηση και ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των χωρών, αν δεν θέλουμε να έχουμε ένταση. Άμα επιλέγουμε τη στρατιωτική ένταση είναι άλλο πράγμα, αλλά επειδή νομίζω ότι κανείς όφρον άνθρωπος δεν επιλέγει τη στρατιωτική ένταση, μόνο μέσω του διαλόγου μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες, ας πούμε, αναζητήσεις. Παρακολουθείτε στενά και τις διεθνείς εξελίξεις και θέλω τον σχολιασμό σας στα καυτά μέτωπα τόσο στη Μέση Ανατολή, τι διαβλέπετε να γίνεται, όσο και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται, θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες σε ύφεση ή έχει σκεπάσει η δισογραφία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέτε. Λοιπόν, να σας αρχίσω από το δεύτερο. Νομίζω και η δισογραφία το έχει σκεπάσει. Μάλιστα. Δηλαδή, πράγματι, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν περάσει παραπάνω από τα θέματα της Ουκρανίας. Αλλά εκεί πέρα οι μάχες συνεχίζονται. Mm-hmm. Όμως πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι σε αυτή την περιοχή του κόσμου ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Αυτό δεν επιτρέπει μεγάλες μάχες από κοντά. Το έχουμε δει και τους προηγούμενους δύο χειμώνες. Γιατί το χειμώνα υπάρχουν μεγάλοι όγκοι χιονιού, πάγου, λάσπης. Δεν επιτρέπουν στα τεθωρακισμένα να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Υπάρχει καταπώνηση του στρατιωτικού προσωπικού και γίνονται κυρίως βολές από τα μακριά. Από μακριά, δηλαδή πυραυλικές, βαρύ πυροβολικό, αεροπορικές επιθέσεις και τέτοια. Αυτό όμως δεν διαμορφώνει εύκολα αποτελέσματα στο έδαφος. Μπορεί να αποδυναμώνει τον αντίπαλο, αλλά δεν διαμορφώνει εξέλιξεις στο έδαφος. Άρα, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, που σε αυτή την περιοχή αρχίζει νωρίς, δεν είναι σαν και εμάς, εδώ στην Ελλάδα, οι μάχες από κοντά θα μειώνονται. Θα αραιώνουν, λέτε, αραιώνουν. Ναι, θα αραιώνουν για ένα διάστημα μέχρι να πάει η άνοιξη. Μάλιστα. Όμως φαίνεται ότι εκεί πέρα συνεχίζεται. Υπάρχουν κάποιες διαθέσεις για διαπραγμάτευση, αλλά εκεί πέρα είμαστε πολύ μακριά από τους όρους, διότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για εδαφικές παραχωρήσεις, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, όπως ζητάει ο κ. Πούτιν, διότι δεν θα σταθεί καμία κυβέρνηση της Ουκρανίας η οποία θα υπογράψει εκχώρηση εδαφών. Θα γίνει πραξικόπημα την άλλη μέρα. Άρα είναι πολύ δύσκολο εκεί να βρεθεί κοινός τόπος. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θα υπάρξουν διεργασίες για αυτό το πράγμα, διότι ξαντλούνται σιγά-σιγά οι δυνατότητες και των δύο χωρών. Τώρα, στη Μέση Ανατολή που με ρωτήσατε, νομίζω ότι ίσως στη Γάζα,
επειδή εκεί έχει κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί το πεδίο, δηλαδή η Χαμάς έχει χάσει πολλές δυνάμεις, πολλούς ηγέτες, πολλές περιοχές, οπλισμό, μαχητές και ούτω καθεξής, μπορεί να τεθεί υπό την πίεση και της διεθνούς κοινότητας, κυρίως των Αμερικανών, ένα θέμα κατάπαυσης πυρός με θέμα ανταλλαγή ομήρων. Όμως και εκεί πέρα υπάρχει μία καχυποψία. Όσον αφορά το Λίβανο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κατάληξη εκεί, διότι βλέπω εκεί ότι αναπτύσσονται, διότι η κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι αυτή είναι η ευκαιρία να εξουδετερώσει όλες τις οργανώσεις που απειλούν το Ισραήλ και δεν θέλει να σταματήσει. Και φυσικά όλοι περιμένουμε την απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, η οποία κατά τη γνώμη μου θα κρίνει τα περισσότερα πράγματα, διότι το μέγεθος, η ένταση και ο βαθμός της απάντησης αυτής, τα κρίνει τι θα γίνει μετά. Αν θα ανταπαντήσει το Ιράν, πώς θα ανταπαντήσει και ούτω καθεξής. Και ιδιαίτερα τα σημεία έτσι που θα χτυπήσει, που αναμένα χτυπήσει το Ισραήλ. Ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς να μην χτυπηθούν πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό το θέλουν οι Αμερικανοί. Θεωρώ ότι έχει συμφωνήσει το Ισραήλ, αλλά δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να συμφωνεί. Πάντως το θεωρώ λίγο απίθανο να υπάρξουν τέτοια χτυπήματα. Όμως μπορεί να υπάρξουν χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές και ίσως και χτυπήματα σε ηγέτες του Ιράν, πολιτικούς ή στρατιωτικούς, ειδικά μάλιστα αν αυτοί είχαν συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης για την πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ με 200 βαλιστικούς πυράβλους πριν από 3 εβδομάδες. Και επομένως πρέπει να δούμε πώς θα το εκλάβει το Ιράν αυτό. Θα δώσει μια ανταπάντηση ή καθόλου. Ή θα είναι μια ανταπάντηση που όμως θα είναι για το θεατίνε και κάπως θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση της διαμάχης όπως ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη. Αυτό πρέπει να το δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τσίκα, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, για να ρίξετε το μεγεθυντικό φακό στα δημόσια που συμβαίνουν αυτή την ώρα, στη δημόσια σφαίρα, είτε αφορά την εσωτερική είτε τη διεθνή επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε θερμά.